Ο κύριος Ευθαρόπουλος. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, το θέμα των κινητήριων του Μακροχωρίου είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισα στη θητεία μου. Βέβαια, αυτό προερχόταν και από την προηγούμενη θητεία. Τουλάχιστον στο κάτω Μακροχώρι, στα κινητήρια του Τιμίου Προδρόμου, για μια τριετία περίπου κάναμε γύρω στους 100 εκταφιασμούς. Δεν μπορούσαμε άλλο πλέον εκταφιασμούς να κάνουμε. Αναγκαστήκαμε ένα τμήμα του ανατολικού, όπως λέει εδώ, τύπους του κινητηρίου είχε καταρρεύσει, γκρεμίσαμε το τείχος και ξεκίνησαμε μια κατασκευή να κάνουμε να επεκτείνουμε το κινητήριο. Το συγκεκριμένο κινητήριο είναι παρεκθυμισμένο το 1929, σαν κινητήριο γύρω στα 5 στρέμματα. Η υφιστάμενη κατάσταση ήταν γύρω στα 3 στρέμματα, το περιγραμμένο. Το 78 που έγινε η επέκταση οικισμού, η πράξη εφαρμογής που έγινε η επέκταση της πράξης εφαρμογής, το χαρακτήρισε πάλι και το άφησε πάλι κινητήριο. Όταν κάναμε εμείς αυτή που επιχείρησαμε αυτή την επέκταση να την πω και που δεν ήταν επέκταση, η πραγματική, είναι μια αγωγή με ασφαλιστικά μέτρα που κατήχουσα από περίπου εκεί. Πήγαμε στο δικαστήριο και τελικά δικαιωθήκαμε. Είναι χαρακτηρισμένος όλος ο χώρος αυτός σαν κινητήριο, δηλαδή τα 5 στρέμματα. Τώρα, κάναμε τότε μια συμφωνία εγκρίνου. Εγώ βέβαια από το 7-8 ξεκίνησα τη διαδικασία της ανέβρεσης χώρου για νέα κινητήρια. Οι προϋποθέσεις του συνεταιρομοθεσία είναι πολύ αυστηρές. Θέλει 250 μέτρα εκτός σχεδίου και από την επέκταση που έχει το Μακροχώριο. Ψάξαμε νότια του Μακροχώριου την περιοχή όλη, βρήκαμε ένα ακροτεμάκιο γύρω στα 10 στρέμματα, κάναμε τις διαδικασίες όλες, κάναμε τις μελέτες, οι οποίες αυτές μας έφεραν μια διαδικασία γύρω στο 1,5 με 2 χρόνια, η οποία τελικά η μελέτη, η γεωλογική έλεγε ότι το συγκεκριμένο ακροτεμάκιο πρέπει να βαζωθεί γύρω στα 50 εκατοστά κύριο Βεργατζήτη. Ένα μέτρο βάζουμε, γιατί κάτω μέχρι τα 2,5 μέτρα που κάτω είχε νερό και να είχε πρόβλημα. Τέλειωσε η θητεία μας, έμεινε εκεί το πράγμα. Βέβαια, στη διάρκεια της θητείας μου, ό,τι προσκυρώσει και επίσης γίνανε, που φτάνουν στο ύψος των 30.000 ευρώ, ψηφίστηκαν οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για να διατεθούν για την αγορά πρωτεμαχίου. Από την πρώτη μέρα της, και όταν ήρθαμε εδώ, φέραμε τα 30.000 σαν ξεχωριστό ελληνικό λογαριασμό. Αυτά βέβαια ποτέ δεν μπήκαν σε κανένα προϋπολογισμό του Δήμου. Εγώ όλα τα χρόνια αυτά, τα τρία χρόνια που είμαστε εδώ μέσα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε όλοι σας, έχω θέσει το συγκεκριμένο θέμα γύρω στις 10 φορές. Και λέω και ξαναλέω τι γίνεται με τα κινητήρια του Τιμίου Προδρόμου του Μακροχωρίου. Υπάρχουν λεφτά. Ορίστε. Αφήστε με λίγο. Τρία χρόνια λέω τι γίνεται με το θέμα αυτό. Ποτέ ο Δήμαρχος δεν ανέφερε συγκεκριμένα απάντηση θετικά. Λέει, σχεδιάζουμε, οργανώνουμε ένα νέο κινητήριο μαζί με τον Δήμο Πέρης. Το πρόβλημα είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό το. Στο σημείο αυτό που σήμερα ο Πρόεδρος μέχρι πρόσφατα δεν είχε που να θάψει τους νεκρούς. Κάνατε τώρα μια περίφραξη εκεί, η οποία θα ενισχύσει και θα κρατήσει τα ενταφιασμών γύρω στους 30 ανθρώπους ακόμα. Στο κάτω Μακροχώρι οι νεκροί είναι γύρω στους 30 του χρόνου. Για ένα χρόνο θα αντέξει ακόμα. Μετά το πρόβλημα τι θα γίνει, πού θα πάει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει άμεσα, και αυτό πρέπει να δεσμευτεί για να πάρουμε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, άμεσα, και όταν λέω άμεσα, μέσα στο επόμενο τρίμηνο, πρέπει να βρεθεί ακροτεμάκιο εκτός σχεδίου σύμφωνα με τους κανονισμούς και τους νόμους που ισχύουν για να προβούμε στην αγορά ακροτεμάκιου. Γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Το πρόβλημα είναι σοβαρό. Και η επόμενη δημοτική αρχή θα το αντιμετωπίσει. Εσείς βέβαια πολυσιαργήσατε. Δυστυχώς τρία χρόνια δεν κάνατε τίποτα απολύτως. Και αυτό εγώ σας το τόνιζα επανειλημμένος και επανειλημμένος. Και τώρα έφτασε στο πράγμα που δεν πάει άλλο. Αλλά θα αντέξει και επόμενα χρόνια. Θα το βρουν οι άλλοι μπροστά τους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Θοδωρίδης. Αυτό που έπρεπε να πω εγώ, κύριε Προεδρεύοντα, είναι το εξής, ότι επειδή κατοικώ γύρω στα 30 χρόνια στο Μακροχώρι, έχει εδώ και πολλά χρόνια ακούω τα ίδια πράγματα. Η κυρία Κερασιλίου τις προηγούμενες εκλογές ήταν υποψήφια με τον κύριο Αναστορόπουλο.
Δεν ξέρω αν μέσα στους λόγους υποψηφιότητας ήταν και αυτός να λύσει το θέμα. Μπορεί, δεν ξέρω. Αυτό που έχει σημασία είναι όμως το εξής, ότι έγινε όντως μια διαδικασία. Ξεκινήσαν και βρήκαν ένα χωράφι για να το κάνουν και να εξυπηρετεί τις δύο κοινότητες ενδεχόμενα διαβατού και μακροχωρίου. Αλλά όλοι ξέραμε ότι εκείνη η περιοχή χαρακτηρισμένη σαν Καρδιάβουκα, ότι αν έσκαμε με το χέρι θα έφτασε νερό. Όχι, θα έφτασε νερό. Θα έφτασε νερό. Δηλαδή ξεκινήσανε προς λάθος κατεύθυνση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Για να γίνει ενδεχομένως ποτέ. Και να πω στη δική μου θέση. Όντως υπάρχει πρόβλημα και στο πάνω χωριό και στο κάτω χωριό. Αυτό που έχω να πω ότι η ολιγορία και τη δική μας διοίκηση είναι εμφανή. Γιατί θυμάμαι με την ανάλυση των καθηκόντων μας είχαμε συζητήσει το θέμα και ψάχναμε για χώρο. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε την υπέρβαση. Επειδή και ο κεντρικός Δήμος έχει πρόβλημα και το βλέπουμε και μια άλλη φορά, την προηγούμενη φορά μιλούσαμε για 31 άτομα και σε λίγο δεν ξέρω τι θα γίνεται. Θα πηγαίνουμε σε κάποια χωριά μου νομού ενδεχόμενο να φάρουμε του νεκρού μας. Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα άλλο είδος σκέψης. Να πάρουμε μέσα και ιδιωτικά κεφάλαια χρειαστεί, να ψαχτούμε λίγο περισσότερο. Και τέλος πάντων να σας πω και το άλλο, ότι αυτή η εικόνα των νεκροταφείων του κημητηρίου με ένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Κάθε ένας που έχει τον δικό του, τον κάνει για ένα σπιτάκι. Και ανάλογα με αυτό είναι πλούσιος ή φτωχός, βάζει μάρκα και πάει λέγοντας. Θα ήθελα τουλάχιστον στο θάνατο να είμαστε όλοι ίσοι μεταξύ μας και πιστεύω πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα, αν είναι δυνατόν για αύριο. Οι χώροι υπάρχουν. Αν τον προσυφέρον θα αφήσουμε στην άκρη και δεν βγούμε μα εκεί, υπάρχει ο ένας και έχει θέλει να χτίσει βίλα ή ο άλλος έχει εργοστάσιο, δεν θα βγούμε ποτέ χώρους. Χώροι υπάρχουν, νομίζω ότι κάποια στιγμή, εντάξει, καλώς κακώς, οι άνθρωποι εκεί βρήκαν τα υπόπεδά τους γονείς τους, εκεί χτίσανε, τα χωριά μεγαλώνουν και όλοι θέλουν να μεγαλώνουν, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα. Να μην δώσουμε πάλι μια υπόσχεση η οποία θα πάει πάλι στις καλένδες και θα βγουν τις επόμενες εκλογές, θα ξαναδώσουμε. Πάλι που σκέφτεται, πάει λέγοντας. Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να προχωρήσουμε για όλο το Δήμο. Το έχω πει και όταν ήμουν στην κεντρική διοίκηση, ότι η θέση μου είναι αυτή. Και από εκεί και πέρα το ξανασυζητάμε και αν χρειαστεί να πούμε για τη δευτερολογία. Να διευκρινίσω κάτι. Ότι η Δημοτική Αρχή δεν έκανε την περίπτωση, κύριε Βαλβάρη. Την έκαναν οι δημότες. Η Δημοτική Αρχή έφερε μόνο τα υλικά και εμείς μαζέψαμε. Από ένα πεντάλεπτο τον καθένα, όλοι εκεί γύρω και πληρώσαμε τους εργάτες. Γιατί δεν μπορούσε η Δημοτική Αρχή να δώσει αυτά τα λίγα, τα παιδικά τμήματα στους εργάτες να κάνουν την περίφραξη. Εμείς δεν θέλουμε μόνο την περίφραξη, ούτε την ορατότητα με την άμεση που υπάρχει με τα κλιμητήρια τώρα να υπάρχει. Τα δέντρα μας έδωσε ο κ. Τσαμίκρος την υπόσχεση ότι θα μπουν την επόμενη εβδομάδα και πέρασαν 2 μήνες, κ. Τσαμίκρο. Και περιμένουμε ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που περιμένουμε εμείς, κύριε Δήμαρχε, είναι ένας άλλος χώρος. Και το ποσό δεν είναι υπέροχο, όπως είπατε. Είδε ο κ. Νεστρόπουλος, είπε ότι υπήρχαν 30.000 ευρώ. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Ο κ. Πρόεδρος από εδώ υπάρχει, λέει, ένα αγροκεμάχιο που μπορείτε να ξεκινήσετε. Γιατί δεν κάνετε κάτι? Μέχρι πότε εμείς θα περιμένουμε και μέχρι πότε θα διονύζεται αυτό το ζήτημα? Πόσες φορές πρέπει να κάνουμε αίτηση? Λοιπόν, ευθερομιλία, κύριε Τσαμίκρο. Πρέπει να απαντήσω, μπορεί να μιλήσει για το σωματό. Να συμπληρώσω το ότι δεν είναι... μετά, κύριε. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να επισημάνω ότι εμείς δεν κάναμε την περίπτωση, όμως την διαβάσω. Την διαβάσω, άκουσα ότι ήταν 4 χρόνια υποψία του κύριου Σπρόκου. Εσείς τι κάνατε 4 χρόνια με την κυρία αυτό? Όπως είπε και ο κύριος Νεστορόπουλος, τουλάχιστον. Εγώ είπα κάτι. Εμείς σε 15 μέρες προμαζίμαστε τον κύριο Λαζαρίδη, γιατί ήμασταν μόλις στη συνάντηση εκείνη. Βρήκαμε τις σύντες, μαζί με τον κύριο Αρπαγό προφέρω τα υποστηνώματα. Οι τρεις μας όλοι μαζί φέραμε την άμμο, φέραμε τα πάντα και το κάναμε. Είπαμε για τις στούγες, για τα φυτά. Τα φυτά θα πούνε, δεν μπορούν να πούνε όποια μέρα θέλουν, όποιο μήνα θέλουν. Όταν θα έρθει η ώρα τους, τα φυτά θα πούνε. Και δεν μπορώ να καταλάβω, ακριβώς απέναντι από τα κυρία, είναι η κυρία Δώρα. Η μόνη που έχει ορατό πρόβλημα.
Είναι η μόνη που δεν ήρθε εδώ. Η μόνη που με είπε χθες συγκεκριμένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτό που κάνατε, είναι υπέροχο. Σας πληροφορώ ότι η κυρία τώρα είναι δυστυχώς. Κυρία Κασλίδου, πήρατε δύο προφορές. Μα με προφέρετε στο Νίκος. Δεν σας προκαλώ, την ημερώνω ότι δεν κάνω περιφήξεις. Είπατε ότι εμείς δεν κάναμε περίφραξη. Το ότι κάνετε εσείς την περίφραξη, ότι κάτι μαζί το συμφωνήσαμε, γιατί ο Δήμος δεν έχει την ικανότητα και την δυνατότητα. Μαζί το συμφωνήσαμε και μαζί έχει την περίφραξη. Δεν την κάνετε, δεν την έκανε η Δημοτική Αρχή. Σας παρακαλώ πολύ. Είναι τελείως ποιητικό. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε εδώ. Εμείς δηλώσαμε ότι θα το κάνουμε. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε χώρο, εμείς ψάχνουμε να βρούμε οτιδήποτε έχει σχέση με τα κριτήρια. Εδώ πέρα εγώ είχα προηγουμένως κιόλας μια συνάντηση με μια ιταλική εταιρεία για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί όπως είπαμε τα κινητήρια, το σπιτάκι, η πύλα, μέσα είναι τραγική κατάσταση. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα και στις Βέρειες τα μήματα. Τέλος πάντων, να μην επεκταθούμε. Το θέμα των κινητήριων είναι πολύ δύσκολο παντού. Το θέμα των κινητήριων δεν είναι μόνο στο Μακροχώρι, είναι σε όλα τα χωριά μας. Το θέμα των κινητήριων είναι κάτι που μας αρέσει όλους τους κατοίκους του Ρωμού. Ξεκινήστε, κάντε κάτι. Αυτό νομίζω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα κάνουμε ακόμα περισσότερο. Θα το δούμε και στην εισήγησή μας του θέματος. Μετά και. Λοιπόν, ο κύριος Κρουλιώτης, υπάρχει αναγκαιότητα, κύριε Κρουλιώτη. Για ένα λεπτό. Εγώ δεν έχω αναφέρει κανένα οικόπεδο εδώ μέσα. Δεν ξέρω ποιο οικόπεδο εννοούν. Μόνο είχαμε μιλήσει κατευθείαν με την υπηρεσία για να κάνουμε κάποιες προτάσεις. Δεν έχω αναφέρει κανένα οικόπεδο. Όσο για την περίφραξη, όμως δεν την έκαναμε μόνο ο Δήμος, αλλά οι κάτοικοι που φιληθήκαν την περίφραξη του Κημητερίου για να περιφράξουν ειδικά τους οικόπεδα χωρίς άδεια οικοδομική. Και περιφράξα και οικόπεδο στο Δήμο που θα λειτουργηθεί η υπηρεσία για αυτό το πράγμα. Δεν την κάναμε εμείς, την κάναμε με την βοήθεια των κατοίκων, αλλά περιφράξαν και τα δικά τους οικόπεδα πάνω από αυτή την αρχή του Δήμου. Κύριε Βοριαζέτη, υπάρχει αναγκαιότητα για δευτεροβιβλία. Ευχαριστώ. Κύριε Μουσιάδης. Ναι. Λοιπόν, άκουσα την κυρία Σταυροπούλου, η οποία λέει τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και τώρα. Εγώ μπορώ να καταθέσω μία σκέψη. Έχει βγει ένας κανονισμός λειτουργίας κημητηρίων. Θεωρώ ότι τον ψηφίσαμε όλοι εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπερσύγχρονος. Προβλέπει, λύνει πολλά θέματα, αλλά δυστυχώς δεν έχει ψηφιστεί για τα χωριά. Ορίστε. Εδώ πέρα λοιπόν, εδώ είμαστε να τον ψηφίσουμε, τον κανονισμό να γίνονται εκταφές όπως γίνονται και εδώ, να βοηθήσουμε άμεσα. Λοιπόν, και όσο για τα κάποιοι τάφοι που είναι ψηλοί, δεξιά, αριστερά, προβλέπονται όλα από τον κανονισμό. Νομίζω ότι στην παρούσα φάση είναι να ψηφιστεί ο κανονισμός, να μπουν κάποιοι κανόνες και στο συγκεκριμένο κημητήριο, μέχρι να βρούμε τη λύση του νέου νεκροταφείου.